γιατί μαζευτήκαμε εδώ σήμερα. Για να τιμήσουμε τους ήρωες που αγωνίστηκαν το 1821 και θυσίασαν τη ζωή τους για την ελευθερία της πατρίδας μας. Στον αγώνα για ελευθερία μαζί με τους Έλληνες πολεμιστές και το λαό, αγωνίστηκαν και πολλοί Ευρωπαίοι, που λέγονταν φιλέλληνες. Ανάμεσά τους και πολλοί ρομαντικοί καλλιτέχνες που εμπνεύστηκαν από την ελληνική επανάσταση και ύμνησαν τη λευτεριά απεικονίζοντας τους ήρωες, τις μάχες, καθώς και διάφορα πολεμικά γεγονότα σε έργα όπως «Οι κλέφτες και οι ερματολοί», «Ο χώρος του Ζαλόγκου» και «Η έξοδος του Μεσολογγίου». «Οι κλέφτες και οι ερματολοί» είναι οι αρματωμένοι Έλληνες που πολέμησαν τον κατακτητή Τούρκο στα βουνά και προστάτευαν τον σκλαβωμένο ελληνισμό. Έστειλαν ενέδρες στους Τούρκους και με την παλικαριά του έδιναν κουράγιο στον υπόδουλο ελληνισμό στο ερωικό σούλι, γυναίκες και παιδιά χόρεψαν το χορό του Ζαλόγκου. Έπεσαν στον κρεμό για να γλιτώσουν από τους Τούρκους που τους καταδίωκαν. Στο Μεσολόγγι, οι Τούρκοι για 12 μήνες πολιορκούσαν τους Έλληνες. Όταν οι Μεσολογγίτες έμειναν χωρίς τρόφιμα και με τις αρρώστιες να τους θερίζουν, αποφάσισαν την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου. Έχασαν τον αγώνα, κέρδισαν όμως το θαυμασμό και τη συμπάθεια από όλη την Ευρώπη. Και στην Κύπρο μας τότε τι γινόταν και αυτοί οι σκλαβωμένοι ποθούσαν να ελευθερωθεί, αλλά οι Τούρκοι αντέδρασαν με σφαγές και λαιλασίες. Κύπροι καλλιτέχνε ζωγράφισαν τη θυσία του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού και των άλλων επισκόπων όταν ξέσπασε η Ελληνική Επανάσταση. Μετά από αρκετά χρόνια σκληρού αγώνα, η Ελλάδα απελευθερώνεται και το 1830 ανακηρύσσεται ανεξάρτητο κράτος. Η πολυπόθητη ελευθερία είναι πια γεγονός. Οι Έλληνε γιορτάζουν την ελευθερία του με χορό και μουσική, όπω απεικονίζεται στον πίνακα Ο χορό στην πνίκα. Και πού βρίσκουμε όλα αυτά τα έργα τέχνη που κρύβουν μέσα του μια ολόκληρη ιστορία, Στην πινακοθήκη του Ιδρύματο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Τρίτου. Πάμε να τα δούμε, ο. Oh. Να ο πίνακα που βάλαμε στην πινακίδα του σχολείου μας. μα. Μα πώ μπόρεσε ο ζωγράφο να τον φτιάξει έτσι. Ελάτε μαζί μου να σα δείξω πώ απεικονίζεται ο αρματωμένο Έλληνα. Προσέξτε με πόση λεπτομέρεια ζωγράφισε ο καλλιτέχνη τη στολή και τον οπλισμό του. Θέση, γυλαίκο, ζωνάρι, φουστανέλα, τσαρούχια, γιαταγάνι, καριοφύλλα. Να και ο χορός του Ζαλόγκου ένα τόσο τραγικό γεγονός με συγκίνησε πολύ. Τα πρόσωπα εκφράζουν τόσο έντονα το φόβο και την αγωνία. Κινούνται γρήγορα προς τον κρεμό. Δημιούργησα σκοτάδι από τη μια και φως από την άλλη. Μου αρέσουν οι αντιθέσεις του φωτός και της σκιάς. Ζωγράφισα κύματα και ανέμους. Είναι τόσο δραματικό. Είμαι ένας ρομαντικός ζωγράφος, βλέπετε. Κοιτάξτε και τους άλλους πίνακες έντονη κίνηση στους ανθρώπους, στα σύννεφα, χωρίς περιγράμματα, με έντονες χρωματικές αντιθέσεις και αδρές πινελιές. Να και η Ελλάδα στο Μεσολόγγι, του Ντελακρουά. Ο Ντελακρουά ήταν ένας μεγάλος φιλέρινας καλλιτέχνης από τη Γαλλία, που μέσα από τα έργα αυτά φαίνεται η συγκίνηση και η συμπάθειά του, αλλά και όλες τις Ευρώπης για τους σκλαβωμένους Έλληνες που διψούσα για αλευτεριά. Η προσφορά του στον ελληνικό αγώνα ήταν ανυπολόγιστη. Να το έργο του Κάσαλου. Πόσο διαφορετικό είναι. Μάθαμε για τον ζωγράφο αυτό. Είναι αυτοδίδακτο. Δηλαδή δεν σπούδασε ζωγραφική. Είναι ναύ ζωγράφο, όπω λέμε στη γλώσσα τη ζωγραφική. Ζωγραφίζει τόσο απλά, αλλά και τόσο όμορφα με τα μάτια τη ψυχή του. Αν και χωρί βάθο και σωστέ αναλογίε, περιγράφει τα πάντα με λεπτομέρεια, με έντονα χρώματα και διακοσμίσει. Η Κύπρος ήταν μακριά από την Ελλάδα και η φιλική εταιρεία με αρχηγό τον Αλέξανδρο Υψηλάντη ζήτησε από τον τότε αρχιεπίσκοπο της Κύπρου Κυπριανό να στείλει χρηματική βοήθεια στον αγώνα με μια επιστολή που την μετέφερε ο φιλικός Πελοπίδας. Ο Μαυρογέννης ζωγράφισε το 1971 μια σειρά έργων για τα γεγονότα της 9 η Ιουλίου 1821 με τρόπο ρεαλιστικό. Ζωγράφιζε δηλαδή τις φιγούρες και τα αντικείμενα στους πίνακές του όπως είναι στην πραγματικότητα, με βάθος και σωστές αναλογίες και κίνηση, αλλά και με έντονη έκφραση στα πρόσωπα και με ζωηρά χρώματα. Το 1821 στην Κύπρο οι Τούρκοι συνομώτισαν για να συλλάβουν και να εκτελέσουν τους κληρικούς και τους ελληνοκύπριους πρόκριτους του νησιού. Οι Τούρκοι συνέλαβαν τον Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό για να εκφοβήσουν το λαό και τον απείλησαν ότι θα σκοτώσουν όλους τους επισκόπους. Αν και του δόθηκε η ευκαιρία να δραπετεύσει, θυσιάζει τη ζωή του για να μην βάλει την Κύπρο σε μεγαλύτερο κίνδυνο. Παρόλα αυτά, υπήρχαν και πολλοί Κύπροι που πολέμησαν μαζί με τους Έλληνες στον αγώνα του 1821. Πολλοί άλλοι καλλιτέχνε, παλιότεροι και σύγχρονοι, ζωγράφισαν τον πόλεμο και την ειρήνη με το δικό τους τρόπο. Η Ελλάδα, μετά από 400 χρόνια Οθωμανικής κυριαρχίας, απελευθερώθηκε και το 1830 κηρύχτηκε ανεξάρτητο κράτος, διατηρώντας την ανεξαρτησία της έως σήμερα. Η Κύπρος κατακτήθηκε από τους Οθωμανούς το 1571 ως το 1878 με τη μεταβίβασή της στη Μεγάλη Βρετανία. Οι Κύπροι αντιστάθηκαν. Με τον αγώνα της ΕΟΚΑ το 1955 έως 59 πέτυχαν την ανεξαρτησία τους το 1960. Στι 20 Ιουλίου του 1974 έγινε η βάρβαρη εισβολή των Τούρκων. Από τότε έω σήμερα, το 37% του κυπριακού εδάφου είναι υποτουρκική κατοχή και η Κύπρος αγωνίζεται να ελευθερωθεί. Ο ύμνος στην ελευθερία όμως δεν τελειώνει εδώ. Ο αγώνας συνεχίζεται μέχρι να ζωγραφίσουμε όλη την Κύπρο μας ελεύθερη.